Είναι η κυρία Ρένα Καραλαριώτου. Καλησπέρα κύριε Πολύζο. Καλώς ήρθατε κυρία Καλώς σας Καραλαριώτου. βρήκα στις εγκαταστάσεις εδώ που πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά που Από εδώ δεν βρίσκομαι. τα έχουμε Όχι, πει. από εδώ δεν τα έχουμε πει. Έτσι είναι. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σε μια στιγμή που όλοι συζητούν για εσάς. Όλοι συζητούν για το πώς κάνατε κάτι που λέει και ο Δήμαρχος δεν συνηθίζεται στην πολιτική αντιπαράθεση να συμβαίνει. Εσείς επανήλθατε χθες με τη δήλωσή σας λέγοντας πως την συγγνώμη δεν την είπε ούτε καν μισή ο Δήμαρχος και την περιμένετε ακόμη, ότι χθες στη συνέντευξη τύπου εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να το έχει ή να επιχειρήσει να το λήξει το θέμα με μια συγγνώμη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μας είχατε προετοιμάσει για αυτή την κίνηση. Ήταν ευνηδιασμός, μπορεί να ήταν δυσάρεστος για κάποιους, ευχάριστος για κάποιους άλλους με την έννοια ότι γίνεται. Εμείς είπαμε ότι η Λάρισα μέχρι τώρα στο πολιτικό ήταν της προσωπικό, νερά. Ναι, πορευόταν, θα να πω διαφορετικά, έτσι. Μια και τώρα το λέω αυτό επιχειρώντας μια σύγκριση με το Βόλο, τη Μεγάλη Τετάρτη θα είναι ο Αχιλλέας Μπέος στην εκπομπή μας. Να Ελάτε. Πω καταρχήν κύριε Πολύζο ότι είχα ενημερώσει όταν έγινε το συμβούλιο το 28 Νοεμβρίου και είπε την επίμαχη αυτή ατάκα, να το πω έτσι. Για το ανοιχτό πόθεν έσχεσαι. Για το ανοιχτό πόθεν έσχεσαι το 14 και το 15. Εκείνη την ώρα ζήτησε από τον κύριο Καλογιάννη να εξηγήσει τι εννοεί, αν έχει στοιχεία, αλλιώς να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Και μάλιστα πως δεσμεύτηκα εκείνη την ημέρα, το έκανα έγγραφο την επόμενη στο γραφείο του, ζητώντας τα ίδια πράγματα, αλλιώς να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Και έλεγα στο έγγραφό μου εκεί ότι αν δεν το πράξει, είμαι υποχρεωμένη να ακολουθήσω την νόμιμη εδώ για να προστατέψω την τιμή και την υπόλοιψή μου. Πέρασαν τρεις μήνες. Ο κ. Καλογιάννης δεν προέβη σε καμία δήλωση διαφορετική, δεν ζήτησε δημόσια συγγνώμη, δεν είπε απολύτως τίποτα για το θέμα. Και επειδή, κατά την άποψή μου, κύριε Πολύζο, ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχει φέρει νέα ήθη και έθιμα στη Λάρισα, δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ δήμαρχο της Λάρισας, ο οποίος να επιτίθεται σε πολιτικό του αντίπαλο και ιδιαίτερα σε αρχηγό της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, και έχει τη σημασία ότι με την έννοια ότι είναι και εν δυνάμει αντίπαλος στις επόμενες δημοτικές εκλογές, λέγοντας ψεύδι, συκοφαντίες, χωρίς στοιχεία, χωρίς να τεκμηριώνει οτιδήποτε και βεβαίως χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα. Άρα, συνεπώς, θα πρέπει να ξέρει ότι τα ήθη και τα έθιμα της Λάρισας λένε ότι όταν ειδικά ένας δήμαρχος, ο πρώτος πολίτης της πόλης, λέει τέτοιες συκοφαντίες για ένα πολιτικό αντίπαλο, θα πρέπει να είναι έτοιμος να δεχθεί τις όποιες συνέπειες. Τα ήθη της πολιτικής επίσης όμως λένε, κυρία Καραλαριώτου, ότι αυτές οι δηλώσεις από τον ενοχλημένο από μια καταγγελία βάσιμη ή αβάσιμη, στην περίπτωσή σας λέτε ότι ήταν πέρα για πέρα αβάσιμη, εκτονώνονται με μια δήλωση που λέει θα προσφύγω για να προστατεύσω την τιμή και την υπόλοιψη, και αυτό σπάνια συμβαίνει έως καθόλου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η προειδοποίηση που στείλατε και στο γραφείο προτριμήνου. Δεν την έλαβε υπόψη του, εννοείται. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του. Φαντάζομαι, επειδή σας λέω, είναι κάτι που λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι αντιπαραθέσεις ενίοτε στην πολιτική ξεφεύγουν και από τα όρια. Δεν είναι μόνο ακραίες, φεύγουν και από τα όρια. Φαντάζομαι δεν το εκτίμησε ως μια πραγματική απειλή ότι εσείς θα απαντούσατε με μια αγωγή. Κατά του Δημάρχου. Εγώ εκτιμώ ότι έκανε ό,τι θα έκανε ο κάθε πολίτης. Εσείς πάνω σχέρα τι θα κάνατε αν κάποιος έβγαινε ο Δήμαρχος, που σημαίνει ότι η δήλωσή του παίχτηκε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έφυγε η δήλωσή του και έξω από τα όρια της Λάρισας, μπορεί να δημιούργησε πρόβλημα στον περίγερό μου, στην επαγγελματική μου σταθεροποίηση μου παντού, δεν είμαστε, και βεβαίως σε πολιτικό επίπεδο, γιατί ο στόχος του κυρίου Καλογιάννη ποιος είναι, έτσι, να με φθείρει πολιτικά εν ώψη των ερχόμενων δημοτικών εκλογών. Άρα εσείς λοιπόν, αν κάποιος έβγαινε στα ΜΟΜΟΕ και σας έλεγε ότι είστε κλέφτης, τι θα λέγατε? Ευχαριστώ πολύ, θα μου χαμογελούσατε? Μισό λεπτό. Επειδή εγώ και είχε πάρει δημόσια χαρακτηριστικά, έχω στραφεί και εναντίον συναδέλφων μου που με έχουν περιγράψει με χειρότερους χαρακτηρισμούς, ναι, και έχουν καταδικαστεί.
Είναι διαφορετική περίπτωση όμως. Η οικονομική καθαρότητα, ειδικά για τα άτομα που ασχολούνται με τα κοινά κοινά. Όχι, όχι, το καταλαβαίνω. Μην περιγράφετε αυτό τα αυτονόητα. Είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό και είναι διαφορετικό. Μα να σας πω, είναι πάντα το πιο πρόσφορο πεδίο, όπως λέτε, ή για να φθείρεις ή για να επενέσεις, αν δούμε και την άλλη. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Έτσι, κλπ. Εσείς δεν έχετε αδικήσει στην κριτική σας μέχρι τώρα τον Δήμαρχο, γιατί λέει ο Δήμαρχος. Με συνέδεση, κυρία Καραλαριώτου, εσείς λέτε όλες οι παρατάξεις στην κοινή μας ανακοίνωση. Όλες οι παρατάξεις. Με επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά εγώ δεν ακολούθησα αυτόν τον δρόμο όταν έλεγαν ότι εμείς κάναμε πολύ γκρίζους, με γκρίζες περιοχές διαγωνισμούς για το πάρκο των Ευχών και μας συνέδεσαν τότε ευθέως με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Κύριε Πολύζο, αυτό ακριβώς που είπατε, το ότι ενώ ήταν μια κοινή ανακοίνωση όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης πλην της λαϊκής εσπείρωσης βεβαίως. Όπου λέγαμε εκεί, προσέξτε τι λέγαμε, ενδεχόμενη διασύνδεση με επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί έγινε ανάθεση, δηλαδή υπήρχε το γεγονός, έτσι ήταν πραγματικό, και για το οποίο η αποκεντρωμένη διοίκηση αποφάσισε ότι είχαμε δίκιο εμείς, ότι ήταν μια μη νόμιμη διαδικασία. Για ένα γεγονός λοιπόν που το είπαμε οι τέσσερις παρατάξεις, ο κύριος Καλογιάννης επιλέγει μόνο εμένα πάλι. Δηλαδή από εκεί καταλαβαίνετε ότι έχει επιλέξει από την πρώτη μέρα μια συγκρουσιακή τακτική απέναντί μου. Και λογικό είναι, θα λέγα εγώ, εντάξει. Ο συνδυασμός μας, στην οποία είμαι επικεφαλής, ήταν πρώτος στις δημοτικές εκλογές του 2014. Χάσαμε το Δήμο, να το πω έτσι απλά, τη δεύτερη Κυριακή, για πολύ λίγο. Έχω εκδηλώσει με κάθε τρόπο ότι προτίθεμαι να ξανά είμαι υποψήφια δήμαρχος, αλλά είναι λογικό, λέω, εντάξει, να θέλει να φθείρει το πρόσωπο Καραλαριώτου. Εντάξει, τώρα κάντε και μια μικρή θετική ανάγνωση ότι σας τοποθετεί ευθέως στην πλευρά του κυρίου αντιπάλου. Ο ίδιος το κάνει και δεν το κάνει ο ίδιος μάλλον. Το αποδεικνύουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων δημοτικών εκλογών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Καλά, κάποιος το έλεγε ότι αυτά μεταβάλλονται. Προφανώς, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, να πάει κανείς σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, ο βασικός αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι, δεν νομίζω να θεωρεί κανείς ότι μπορεί να είναι κάποιος άλλος αρχηγός, κάποιος άλλης παράταξης. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς μεταβάλλονται, γι' αυτό και αλλάζουν και οι δημοτικές αρχές και γι' αυτό και συμβαίνουν όλες αυτές οι αλλαγές σε πολιτικό πεδίο. Αλλά θέλω να πω ότι έχει επιλέξει από την αρχή μια συγκρουσιακή τακτική. Και ακόμη και γι' αυτό το γεγονός, δηλαδή για μια δήλωση, η οποία όμως αναφέρονται σε συγκεκριμένο γεγονός, επαναλαμβάνω. Εδώ δεν έχουμε κάποιο γεγονός ανοιχτού ποθενέσχες. Και αν θέλετε, εγώ του ζήτησα να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Θα μπορούσε να πει ότι έκανα λάθος, εννοούσα αυτό, αλλά δεν είναι έτσι. Πραγματικά θα την κλείνατε την ιστορία με μια δημόσια συγγνώμη. Δηλαδή θα έλεγε αδίκησα ή εν πάση περιπτώσει δεν είχα όλα τα στοιχεία. Θα μπορούσε να βγει και να πει ότι ζητάω δημόσια συγγνώμη την κυρία Καραλή, ότι αυτά που είπα δεν έχουν καμία βάση, καμία λογική, δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν, και να κλείσει εκεί το θέμα. Αυτό όμως, έτσι όπως το λέτε, θα ήταν και μεγάλο πλήγμα για τη δική του αξιοπιστία. Ναι, ότι πια θα αξιοποιούσατε αυτή την δήλωση για να πείτε πως μην πιστεύετε και ό,τι σας λέει ο Δήμαρχος, γιατί είδατε τι έκανε στην περίπτωσή μου. Ακριβώς εδώ είναι το θέμα που είπα τώρα, κύριε Πολύζο. Το ότι μην πιστεύετε ότι λέει ο Δήμαρχος, επειδή λοιπόν είναι Δήμαρχος της πόλης και επειδή μπορεί κανείς, κάποιος πολίτης, καλοπροαίρετα τα λέω εγώ, έτσι, ο οποίος να ακούσει αυτή τη δήλωση να πει μα το λέει ο ίδιος ο Δήμαρχος, είναι δυνατόν. Άρα μπορεί να έχει κάποια δόση αλήθειας. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν έχει ιδιαίτερο βάρος το τι λέει ο πρώτος πολίτης της Λάρισας και γι' αυτό και εγώ από τη στιγμή που δεν ζήτησε δημόσια συγγνώμη, δεν έχει ανακαλέσει τόσα είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητήσει συγγνώμη, επαναλαμβάνω, προχώρησε και στην αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Λοιπόν, πάμε ξέρετε, τώρα να δούμε το αυτό. Μοναδικό, πάμε μέσο να που δούμε έχουμε. Αυτό. Γιατί αγωγή και όχι μήνυση. Κοιτάξτε, η μήνυση. Φαντάζομαι θα σας ρώτησαν πολλοί από χθες. Η μήνυση πάει στο ποινικό κομμάτι. Για μένα το θέμα, γι' αυτό και μου χάρη και για άλλες πράγματα τα οποία έχουμε ζητήσει διερεύνηση δημοσίως, δεν προσφύγαμε στον εισαγγελέα. Έτσι, δεν είναι αυτό το ζητούμενο για μας. Η αγωγή σημαίνει ότι εμείς θέλουμε την αποκατάσταση, ότι εγώ θέλω την αποκατάσταση της τιμής και της υπόλοιψής μου. Εγώ δεν θέλω ούτε να πάει φυλακή, ούτε να έχει βεβαρημένο ποινικό μητρό, ούτε τίποτα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αποκατασταθεί η τιμή και η υπόλοιψή μου. Και είμαι σίγουρη, κύριε Πολύζο, ότι επειδή ο καθένας δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει, θα είναι και θετική η έκβαση του όλου εγχειρήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούτε χθες τον Δήμαρχο, στην συνέντευξη τύπου. Δεν
Η δικιά σας ανάγνωση είναι ότι δεν είχε ούτε μισή συγγνώμη η τοποθέτηση. Ακούσατε και όλες τις τυπαθές ότι δεν ήθελα να συκοφαντήσω. Θα μπορούσα να το πει ολόκληρο. Mm-hmm. Ότι ζητάω δημόσια συγγνώμη από την κυρία Καραλαριώτου για αυτό που έκανα και την πρόσβαλε. Νομίζω ότι θέλει θάρρος όμως και γενναιότητα μια τέτοια δήλωση. Πότε είναι η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Από ότι τουλάχιστον έχουμε μια έτσι, ενημέρωση, μας έχει έρθει ακόμη πρόσκληση, μάλλον για τη Μεγάλη Τρίτη ενδεχομένως. Άρα θα γίνει μια συνεδρίαση πριν το Πάσχα και θα είναι μια και μια εβδομάδα που για εμάς τους Ορθοδόξους θα έχει και άλλη αξία. Δεν είναι μια σαφέστατα, κανονική μέρα. Έτσι. Έτσι φεύγουν φτσιν, τα καρφιά. Γιατί κάνατε τη διάκριση? Εγώ μίλησα για όλους μας που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και εσείς δηλώσατε ότι είστε Ορθόδοξοι. Ναι, είναι στην ταυτότητά μου και δεν είναι απλά στην ταυτότητά μου. Είναι μέσα πιστεύω, σας. Ναι. Είναι μέσα μου. Αυτό μπορεί να μην ισχύει στον ίδιο βαθμό για τον Δήμαρχο? Όχι βέβαια, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Όχι, γιατί έτσι λέω. Σπέβω να το διευκρινίσω. Θα βρεθείτε λοιπόν σε μια εβδομάδα που διδασκόμαστε και από την Εκκλησία μας, από τα παιδικά μας χρόνια, ότι πριν πάμε να κοινωνήσουμε, γιατί όλοι, τέλος πάντων, συντριπτική πλειοψηφία νηστεύει και θα κοινωνήσει πριν το Πάσχα, ότι πρέπει να εξομολογηθούμε και εκεί όλα θα τα καθαρίσουμε και τις ψυχές μας και θα τα ευλογήσει ο Θεός. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το πνεύμα, αν σας προσεγγίσει και τη συγγνώμη σας την πει ιδιωτικά, δεν θα έχει καμιά αξία για σας, θα διεκδικήσετε αυτό που μόλις περιγράψατε, μια δημόσια τοποθέτηση, όπως δημόσια ήταν και η τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Κύριε Πολύζο, η τοποθέτηση ήταν δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν μέσα όλοι οι δημοσιογράφοι. Επαναλαμβάνω, είναι μια είδηση η οποία έφυγε και έξω από τη Λάρισα. Άρα είμαι υποχρεωμένη να ζητήσω τη δημόσια συγγνώμη του και όχι ιδιωτικά. Και να σας πω και κάτι. Εάν κάποιος αναγνωρίζει το λάθος του και είναι διατεθειμένος να το πράξει ιδιωτικά, δεν έχει το θάρρος και τη γενναιότητα αφού τη δήλωση την έκανε δημόσια, να το πράξει και δημόσια. Εκεί, αν θέλετε, δείχνει κανείς το ήθος και το χαρακτήρα του. Και επειδή ακούστηκε από τον κύριο Καλογιάννη ότι εμείς σε άλλες περιπτώσεις δεν κάναμε τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, εμένα αυτός ο συμψηφισμός δεν μου αρέσει. Τι θα πει σε άλλες περιπτώσεις? Το είπατε και στη δήλωσή σας, αλλά ξέρετε, ναι, και οι δυο έχετε σαν κοινό πεδίο, σαν κοινή βάση για τα επιχειρήματά σας το ήθος. Ο κύριος Καλογιάννης σας λέει ότι έχετε αλλάξει τα ήθη της πολιτικής και προσπαθείτε να ποινικοποιήσετε τον πολιτικό λόγο, τα πολιτικά επιχειρήματα, και εσείς λέτε ότι έχει φθείρει το ήθος της πολιτικής, τον ειρωνεύεστε για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς με την δήλωσή σας την χθεσινή μετά τη συνέντευξη του δήλωσή σας. Το ήθη και έθιμα σας είπα, αν κάποιος νομίζει, αν κάποιος έχει την εντύπωση ότι μπορεί να υβρίζει, να συκοφαντεί και ειδικά για θέματα οικονομικής καθαρότητας, έχει τη σημασία του αυτό, και να μην έχει συνέπειες, τότε λυπάμαι, αλλά κάποια τέτοια άτομα δεν θα έπρεπε να ασχολούνται με την πολιτική, γιατί πρέπει να διδάσκουν και ήθος στους πολίτες, εκτός αν έχει κάποιες αποδείξεις. Μάλιστα. Αν έχει λοιπόν, αποδείξεις και στοιχεία. Πάμε να γίνουμε ρεαλιστές. Εσείς λέτε δεν είστε ικανοποιημένοι, άρα προχωράτε με τον σχεδιασμό σας. Επιμένω, ακόμα και σήμερα, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Αν λοιπόν δεν το κάνει, για να δούμε, δύο είναι τα ενδεχόμενα. Ζητά δημόσια συγγνώμη, θα την αξιολογήσετε, είπατε ότι θα θέλατε κάτι παραπάνω από συγγνώμη, να πει δηλαδή ότι βασίστηκε σε λάθος στοιχεία ή, με πάση περιπτώσει, ήταν μια επιπολαιότητα, δεν θα του υποδείξουμε πώς θα την πει. Οπότε κλείνει η υπόθεση. Αν δεν κλείσει λοιπόν η υπόθεση, θα προσδιοριστεί η εκδίκαση της αγωγής σας. Από ό,τι γνωρίζω, βέβαια δεν πάει ακροατήριο, αλλά ναι, θα προσδιοριστεί. Θα προσδιοριστεί. Αλλά σε 1,5 χρόνο έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Η ρυθμία απονομής δικαιοσύνης. Αφού ξέρετε, θα πάει και πίσω, οι εκλογές είναι σε 1,5, γιατί αλλιώς ήταν σε ένα χρόνο. Ναι, είναι σε 1,5. Αυτό το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Ξέρουμε από τώρα ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο και όχι τον Μάιο, αφού έχουμε εθνικές και ευρωεκλογές. Σε 1,5 χρόνο λοιπόν δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα πάτε έτσι με αυτή την πολεμική, θα μου πείτε, δεν θα είναι το μόνο πεδίο που θα αντιπαρατεθείτε, αλλά αυτό θα παραμένει ως αγκάθι. Όχι, όχι, δεν είναι αγκάθι, δεν είναι καθόλου αγκάθι. Και αν παραμένει υπό μία έννοια αγκάθι, είναι γιατί κάποιος έκανε μία δήλωση. Εγώ, κύριε Πολύζο, και στις συνεδρίες που λέτε του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Και ούτε εμένα πρόκειται να αλλάξει η στάση μου
που είχα όλα αυτά τα χρόνια ως μείζων αντιπολίτευση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο να κάνουμε τις προτάσεις μας, στο να ασκούμε την κριτική μας, στο να στηρίζουμε εκεί που στηρίζαμε. Δεν πρόκειται να αλλάξει η εν γέννη λειτουργία τόσο η δική μου ή της παράταξής μου για αυτό το θέμα. Εμείς έχουμε μάθει να τα ξεχωρίζουμε το ένα από το άλλο. Γι' αυτό και σας επαναλαμβάνω ότι εγώ την επόμενη συνεδρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Νομίζω τα είπα όλα. Και την πρώτη φορά που ζήτησα από τον κύριο Καλογιάννη με το έγγραφό μου να ανακαλέσει και δεν το έκανα, και με την αγωγή την οποία κατέθεσα και την οποία θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Τελευταίο ερώτημα. Ήταν και μια προειδοποίηση προς όλες τις κατευθύνσεις αυτή η αγωγή και προς άλλες δηλαδή κατευθύνσεις ότι δεν σηκώνω μήγα στο σπαθί μου, μη με θίξετε σε ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με τα σχέδιά μου, με τις προτάσεις μου, με ό,τι εν πάση περιπτώσει προκύπτει πολιτικό. Από την πολιτική σας ιδιότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Το να υπάρχει μια αντιπαράθεση για δράσεις, ενέργειες, αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο, προφανώς και είναι θεμητό μέσα στην διαδικασία που γίνεται. Αλλά το να υπάρχουν επιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο, επαναλαμβάνω για τη φορολογική και οικονομική καθαρότητα του καθενός μας, είναι τελείως διαφορετική πλέον η διαδικασία, κύριε Πολύζο. Και βεβαίως δεν θα το δεχόμουν όχι από τον κύριο Καλογιάννη, αλλά από οποιονδήποτε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι καθένας δεν θα το δεχόταν, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, αν κάποιος λέει κλέφτη, τι κάνεις, ή υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, την τιμή σου και την υπόλοιψή σου, ή αν αισθάνεσαι ότι είσαι έστω και λίγο, δεν κάνεις τίποτα. Επειδή λοιπόν εγώ δεν αισθάνομαι να υπάρχει κανένα πρόβλημα, καθαρός αρανός που λένε αστραπές δεν φοβάται, γι' αυτό κύριε Πολύζο προχώρησε αυτή τη διαδικασία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ακόμα ο χρόνος, αν θέλει, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, να μας εξηγήσει ότι έκανε λάθος και να σταματήσει το όλο θέμα εκεί. Παρότι σήμερα έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα ήταν μονοθεματική συνάντησή μας. Πάντως πρέπει να πω ότι είναι πολύ καλύτερα εδώ από το να σας βλέπουμε έτσι. Από με την καθυστέρηση, ακριβώς, με όλα αυτά. Θα τα λέμε λοιπόν ή θα έρχομαι και εγώ, θα τα μοιράζουμε. Λοιπόν, πείτε μου κάτι, επειδή το είπατε κι εσείς για τις προηγούμενες εκλογές, για την προηγούμενη αναμέτρηση, ότι οριακά δεν πήρατε τον Δήμο. Και τότε είχαν δει βεβαίως μια διάχυση δυνάμεων, ας το πούμε, από τη μεγαλύτερη δεξαμενή από την οποία προέρχεστε κι εσείς. Κάτι τέτοιο μοιάζει να γίνεται και σήμερα. Εσείς έχετε πάρει πρωτοβουλίες για να περιοριστεί αυτή η διάχυση δυνάμεων, δηλαδή έχετε, με την έννοια ότι είστε η μεγαλύτερη παράταξη, είτε προς τον κύριο Ξηρομερίτη, είτε προς τον κύριο Διαμάντο, που έχει την ομάδα του ήδη, είστε σε συνεννόηση ή είναι από αυτά που δεν ανακοινώνονται? Καταρχήν να πω ότι οι παρατάξεις μεταξύ μας συζητάμε και μιλάμε, γι' αυτό και υπέρχουν και πολλές κοινές ανακοινώσεις για μεγάλα θέματα που απασχόλησαν την πόλη μας. Αλλά η άποψή μας, η δικιά μας, είναι ότι οποιαδήποτε σύγκληση δυνάμεων πρέπει να γίνει στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας για το τι θέλουμε να κάνουμε στην πόλη και πώς αυτό θα το κάνουμε. Και εκτιμώ και είμαι σίγουρη ότι αυτή είναι η άποψη και των άλλων παρατάξεων που αναφέρατε. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να τα βρούμε σε επίπεδο θέσεων ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι πραγματικά να πάμε σε μια σύγκληση προγραμματική η οποία θα λέμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε και τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να γίνει αύριο. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή. Θέλω να πω, δεν μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο αύριο από για τώρα. Την πόλη. Εκτιμώ πάντως ότι η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική από το 2014. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Πολύζο, ξέρετε, για να κάνει κανείς πιο έτσι, ουσιαστικό διάλογο, είναι καλό και πιστεύω θα το έχουμε σύντομα. Ναι. Με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται σήμερα και να μην ενδιαφερθεί αύριο να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Να έχουμε λοιπόν τον νόμο στα χέρια μας, που δείχνει μέσα από ποιο πλαίσιο και με ποιες διαδικασίες θα μπορεί να κινηθεί η επόμενη δημοτική αρχή. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Στο επανειδήν. Γεια σας, κυρία Καραλαριώτη.